Δήμος και Περιφέρεια πανηγυρίζαν για την ανάπλαση συνοικίων της Πάτρας και που να ήξεραν όμως ότι οι πλακοστρώσεις δρόμων και πλατιών θα γίνουν με πέτρες Τουρκίας. Σε όλο τον κόσμο το σύγχρονο και στο Ρεθίνκ Άθενς, αν το παρακολουθήσατε, που έγινε ένας διαγωνισμός για ανάπλαση στην Πανεπιστημίου. Συμμετείχε και η Πατρινή εκεί. Βεβαίως, χρησιμοποιούνται, κύριε Φλαμίμου, οικολογικά υλικά. Η βασικότερη παρατήρηση. Δεν μπορείς δηλαδή να λες στον άνθρωπο της διπλανής πόρτας, κάνε εξοικονόμηση ενέργειας για το σπίτι σου, άλλαξε, πάρε, δώσε, εξοικονομώ σου, παμούπες, και η αυτοδιοίκηση, ο πυρήνας δηλαδή ο βασικός της πόλης, να μην καταλαβαίνει τι πάει να πει βιοκλιματικός πολεοδομικός σχηματισμός, να μην καταλαβαίνει ποια είναι τα οικολογικά υλικά, και όχι μόνο αυτό, να παραβλέπει και την τοπική ταλέπορη οικονομία και να προδιαγράφει τουρκικές πλάκες. Έλεος. Η υπηρεσία για λόγους ποιοτικούς επέλεξε φυσικούς πλακάκια από φυσική πέτρα, από γρανίτη. Και αυτό απλώς περιγράφεται. Τέτοιου είδους πέτρα υπάρχει και στην Ελλάδα, υπάρχει και στην Τουρκία, υπάρχει και στο Μεξικό, υπάρχει σε όλο τον κόσμο. Ήταν επιλογή της υπηρεσίας, επειδή η πλάκα αυτή θα μπει και σε δρόμο και πρέπει να έχει ψηλή αντοχή, να επιλέξει πλάκες από φυσικά υλικά. Από γρανίτη. Η εφημερίδα Κόσμος αποκαλύπτει πως οι αρμόδιοι των μελετών για τα συγκεκριμένα έργα, αντί να επιλέξουν κάποια ντόπια πλακοποιία ώστε να τονωθεί ο ρημαγμένος λόγω κρίσης κλάδος, προτίμησαν τις πέτρες από την γείτονα χώρα. Όταν είναι τα συνεργεία της αυτεπιστασίας, πάντα όσο καιρό τουλάχιστον θυμούμε, χρησιμοποιούνται πλάκες οι οποίες έχουν παίρνονται από την τοπική αγορά με βάση τους διαγωνισμούς. Είναι γεγονός ότι σε μεγάλους διαγωνισμούς, αν από κάποια ποσό πάνω από 200.000 ευρώ, γίνονται διεθνείς δημοτικός διαγωνισμός που μπορούν να συμμετέχουν οποιαδήποτε τεχνική εταιρεία. Από την πλευρά του, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος υποστηρίζει πως η πλακοποιία μπορεί να είναι από οποιοδήποτε μέρος, αρκεί να τηρεί τις κατάλληλες προϋποθέσεις. Η υπηρεσία περιγράφει τι θέλει να κατασκευάσει και με τι υλικά. Αυτό περιγράφει η υπηρεσία. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρήσει τις προδιαγραφές που βάζει η υπηρεσία και να επιλέξει από την ελεύθερη αγορά όποιο υλικό από όπου θέλει. Γιατί δεν πρέπει να στηρίζουμε και την τοπική αγορά? Ασφαλώς. Δεν λέει κανένας το αντίθετο. Αλλά κοιτάξτε να δείτε. Δεν μπορεί να περιγράψει. Πρώτα απ' όλα είναι παράνομο να περιγράψει το τιμολόγιο και να πει ότι πρέπει να πάρει αυτό το συγκεκριμένο υλικό, ξέρω εγώ, από την Πάτρα. Αυτό απαγορεύεται. Μάλιστα, όταν επιχειρηματίας πλακοποιίας αλλά και μηχανικοί επισκέφθηκαν το αρμόδιο γραφείο τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου και ρώτησαν για το υλικό με το οποίο θα στρωθούν οι δρόμοι αλλά και οι πλατείες στις υποανάπλησες συνοικίες, έλαβαν την απάντηση με πλάκες Τουρκίας. Μάλιστα, οι ίδιες πηγές αναφέρουν πως ο υπάλληλος του Δήμου είχε δείγματα των συγκεκριμένων πλακών κάτω από το γραφείο της και τα επέδειξε στους ενδιαφερόμενους. Πολιτικά έπρεπε να είχαν φροντίσει οι παράγοντες, οι πολιτικοί του Δήμου, να μου δώσει κατευθύνσεις ότι πρέπει τα υλικά να είναι όσο επιτοπλίσουν και με κατεύθυνση ελληνικά. Και αν μπορούσαν και αχαϊκά, ακόμα καλύτερα. Μα υπάρχουν, δεν υπάρχει αχαϊκή πλακοποιία, δεν υπάρχουν πολλές εταιρείες. Τώρα μην λέω και κάνω διαφήμιση. Είναι πολλές εταιρείες. Θα μπορούσαμε να πάμε μια προδιαγραφή και αυτό πρέπει να βρίσκονται πάντα τρόποι σε τέτοιου είδους έργα οι μελετητές να οδηγούν την επιλογή προς τοπικά προϊόντα. Οι επιχειρηματίες της περιοχής, της Πάτρας, την κυριολεξία έπεσαν από τα σύννεφα. Μάλιστα, κάποιοι είχαν κάνει και επενδύσεις εκατομμυρίων, ευελπιστώντας πως με την ποιοτική αναβάθμιση της εργασίας τους, αλλά και την ποιότητα στα υλικά τους, θα μπορέσουν να αναπτυχθούν ακόμη και στην περίοδο της κρίσης.